Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα σε όλους. Λοιπόν, παιδιά, βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή τη μίμηση την οποία είδα στο Your Face Sounds Familia. Που κάνανε την, και την έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έκανε στην Καταρίνα Γιώλιου, ναι. Την είχαμε δει την Παρασκευή στο Voice και πραγματικά είσαι ίδια έτσι. Δηλαδή και τώρα που είμαι από κοντά, μια φορά πάνω να κοιτάω και τη Γιώλιου εκεί στο. Όπως κάνουν τις μεγάλες star. Ναι. Να ξέρεις ότι του χρόνου, μπορεί να το ωραία αστεία τώρα, του χρόνου στο Your Face Sounds Familiar δεν θα συνεχιστεί το dancing, δεν ξαναγίνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Σταμάτα, είσαι σίγουρο για το dancing, δεν ξαναγίνει. Τι έχει κληρώσει. Δεν τέρμα, τελείωσε. Γιατί λόγω παρουσιάστρια. Λοιπόν, του χρόνου θα κάνουμε εσένα, θα δεις. Ναι, ναι, αφού είσαι έτοιμη να κάνεις να εκτοξευτείς, κορίτσι μου, τώρα να μην το συζητάμε. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Θέλω για λίγο να γίνω ο Γιώργος Λιάγκας που έχει. Όχι, σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Γιατί τιμωρείς τον εαυτό σου τόσο. Ούτε εμείς το θέλω. Θέλω λίγο να γίνω ο Γιώργος Λιάγκας. Δεν θα ήθελες να έχεις δίπλα στο Γιώργο τον Λιάγκα. Ο έλεος. Όχι, θέλω να γίνω ο Γιώργος Λιάγκας, σας λέω. Και να πω ότι ξέρω ποια θα είναι η τριάδα στο The Voice και πιστεύω θα είσαι μέσα. Αλήθεια. Η Δέσποινα σε λίμνη. Ναι. Δηλαδή, ανέβηκα στην πρόβα Τζενεράλε και φορούσα το σορτσάκι και έτρεμα τα πόδια μου. Λέω τώρα, δεν ήξερα ούτε πώς να λύγισω τα πόδια μου, ούτε πώς να κουνηθώ. Τη τα έδειξε η Δέσποινα. Ναι. Μου είπε, θα κάνεις αυτό και αυτό. Και τα έκανα και βγήκαν έτσι όπως έπρεπε και να δηλαδή μου. Δηλαδή, τι σου έδειξε τα δύο βασικά για να αρχίσουν να λυθούν και εδώ κάποιες οι οποίες. Ναι, ποια είναι τα βασικά, για πες λοιπόν, να σηκωθώ να δείξω. Ναι, μπράβο, μπράβο. Τα βάθια τα κοιτάξτε, μέρα αυτή είναι τα κορυφαία στιγμή. Ανέβηκα στην Τζενεράλε, κράτησα το μικρόφωνο και ήμουν έτσι. Και μου λέει πού πας έτσι, μου λέει τα πόδια, το σώμα σου είναι μπροστά και τα πόδια και τα λίγη γυμμένα. Δείξε, κάτσε και εγώ θέλω, λοιπόν. Έτσι, κάτσε, πήγαινε, λοιπόν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη λοιπόν, στιγμή, η ιστορία της τηλεόρασης. Εδώ, αλλά τα πόδια είναι λυγισμένα. Και λοιπόν, τα δύο. Εδώ. Ναι, και τα δύο λυγισμένα. Οπα, και πρέπει να σπάσει και αυτό. Λίγο σπάει, ναι, αυτό. Οπότε το λύγισμα. Έλα, Βαγγέλη, κάτω και εσύ. Και το μικρόφωνο. Θα να γίνει έτσι. Α, αυτό είναι γυμναστική. Για να μην. Γιατί άμα κάνεις έτσι, δεν είναι ωραίο τώρα το κοινό να. Έχεις δίκιο. Τόσο τσάκι. Πιο elegant αυτό. Και βγήκε όχι πάρτα ρε παιδάκι μου. Και είχα δύο μέτρα πόδι. Για κάτω το λίγο elegant. Το έκανα. Κοίταξε, σου λέει, πάρα elegant. Πολύ έξυπνα η Δέσποινα. Πρέπει να το κάνεις από το πλάι και κάτω. Ναι. Είναι elegant. Ναι, τέλειο. Σημαίνει elegant. Όχι σαν να έχεις δύο μέτρα πόδι, ποδάρες έχεις. Τώρα μην το συζητάμε, κάτσε. Δική σου είχαν καμία αντίρρηση για την εμφάνισή σου, όχι δεν πιστεύω. Πήρα τηλέφωνο τον μπαμπά. Με το που βλέπω τα ρούχα, λέω έλα μπαμπάκα. Έλα, παιδί μου, λέει. Ένα. Πήρε από πριν. Βέβαια. Να προετοιμάσω το έδαφος, έτσι δεν πρέπει. Ναι, ναι. Λέω μπαμπάκα, να. Τι θα φοράω, θα φοράω ένα ωραίο τζιν σορτσάκι, λέω. Να ξέρεις, λέω. Είναι λίγο σαν εσώρουχο. Μη φοβηθείς. Ένα ωραίο, το πήρε τηλέφωνο. Μπράβο, μπράβο. Γιατί σου είπε, μπράβο, σε συγχαίρω. Αν μου υποστηρίξει καλά και είναι όμορφο αυτό που βγαίνει, βγες. Σε συγχαίρω, γιατί προειδοποίησε τον πατέρα σου. Ναι, τον είπα. Τώρα για το επόμενο σόου να του πάρουμε γιατί από τα. Να έχει κοντά του. Υπογλώσσια από αυτήν. Να έχει ρεμιστικά, να έχει τέτοια πράγματα. Με έχει και δυναμία, άσε τώρα. Έχει και άλλα αδέρφια. Ναι, έχω μία μεγάλη αδερφή, 25 χρονών. Δεν είναι μεγάλη, 25 χρονών. Έχω μια μεγάλη. Αυτή ήταν η καλύτερη μπηχτή που έχει ακουστεί σε αυτή την εκπομπή. Θερμά συγχαρητήρια. Δηλαδή και εγώ που είμαι 24. Τη διέλυσε, μπράβο. Όχι, μια μεγάλη, όσο μια μεγαλύτερη. Ναι, μια μεγαλύτερη έτσι. Και έχω και ένα μπέμπι 6 μηνών. Έλα. Και είμαι σαν μαμά του. Δεν υπάρχει. Είναι το αγόρι μου, κυκλοφορούμε μαζί έξω. Τον αγκαλιάζω, μου λένε να σας ζήσει. Ευχαριστώ, λέω. Νομίζω ότι είναι δικό σου. Ναι, ναι. Το οποίο είναι της αδερφής σου. Είναι ο παπάς μου. Α, εντάξει, οκ. Ναι, ναι. Ο παπάς ο οποίος είναι δάσκαλος γερμανικών, καθηγητής γερμανικών πρέπει να πούμε. Και εσύ ξέρεις πολύ καλά γερμανικά. Ξέρω. Wie geht es dir? Es geht gut. Dir. Alles klar. Ευχαριστώ. Τι λέμε τώρα. Παιδιά, πρώτη φορά που ακούγεται σεξι το γερμανικό. Είναι συνήθως το ακούμε, ναι, ναι. Να σου πω, μετά από το voice, τι βλέπεις να έρχεται, τι θέλεις. Γιατί θέλω. Εσύ είσαι και πιτσιρίκη τώρα. Τι, ναι. Τι λες να κάνεις συνήθεια, εκτός από το να μεγαλώσεις. Ναι, πρώτα μπορώ να μεγαλώσω. Περιμένω να δω κατά πού θα με πάει το παιχνίδι πρώτα. Άμα είναι μια καλή συνεργασία με τη Δέσποινα, θα ήθελα πάρα πολύ. Με τον Αντώνη. Πολύ. Με τη Μελίνα. Ναι, και με τις τέσσερις. Ναι, θα ήθελα.
Δηλαδή, ωραία, εμείς σου δίνουμε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία. Πες ότι εδώ μακάρι, είναι μια πίστα. Εντάξει, που όντως είναι μια μεγάλη πίστα, όπως βλέπεις και από το σχήμα που έχουμε εδώ μπροστά. Και τι τραγούδι θα τραγουδούσες για να μας κερδίσεις. Βγαίνεις και εμείς είμαστε, ξέρεις. Όχι, εμένα με κερδίσεις. Εμείς είμαστε ακουστικοί τύποι. Τους οπτικούς τύπους τους κέρδισες. Πάμε τώρα στους ακουστικούς. Θα τραγουδούσα ένα ξένο κομμάτι, εντυπωσιακό, της Κριστίνα Αγγιλέρα από διασκευή. Ποιο? Το It's a Man's World. This is a man's world. This is a man's world. Ooh, but it wouldn't be nothing, nothing, yeah, without a woman or a girl. Καταπληκτικό, wow. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η δάσκαλη φωνή. Τη δική σου, πώς μπορούν να τη χαλάσουν λίγο. Ποιοι δικοί μου? Τη δική σου τη φωνή, η δάσκαλη. Ναι. Να τη χαλάσουν λίγο. Γιατί? Ναι, όχι, εμένα με ενοχλεί. Γιατί? Γιατί πώς το λένε, με αποσπά από το να χαζεύω τα σόρτς. Από Θεσσαλονίκη και εκεί οι γυναίκες είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Ωραία. Δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Έχω κάνει πολλά στην Αθήνα, βλέπω τις γυναίκες πως δίνονται, καμία σχέση. Όχι, απλά δεν είναι, τόσο, είναι πιο αδιάφορες. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αν κάνεις μια βόλτα στην Τζιμισκή, είναι πασαρέλα. Εσύ είσαι κοκέτα. Μ' αρέσει να περιποιούμε, δεν θα βγω όπως να είναι. Μ' αρέσει έτσι να ντύνομαι. Στη Θεσσαλονίκη ντυνόμαστε πολύ. Ναι, ντύνεσαι. Θα πάω, δηλαδή, το θαυμάζω από αυτό. Ντυνόμαστε. Ναι, χαρά, τέλεια, τέλεια. Οι Αθηνές, δηλαδή, πώς τις βλέπεις, ας πούμε, κάτι, δηλαδή, σαν τυράννα είμαστε. Όχι, είναι, απλά είναι λίγο πιο... Πιο γρήγοροι ρυθμοί ζωής, λίγο πιο δεν τους νοιάζει τόσο πολύ πώς αντιθούν. Έχω δει βέβαια και φοβερά αντισύματα. Αλλά στην Τζιμισκή, επειδή γνωριζόμαστε οι περισσότεροι μεταξύ μας. Και είναι για μια πασαρέλα, σωστά. Ναι, καλά. Εκτός από ότι δεν ξέρω. Να ξέρει, να τα λέμε αυτά. Οι άντρες έχουν διαφορά. Οι άντρες είναι ανάποδα. Δηλαδή. Πάνω στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο ωραίοι όσο είναι κάτω από τα βλάκι. Αρέσουν πιο πολύ οι Αθηναίοι. Τυχαίνει να είναι πιο ωραίοι Αθηναίοι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αυτό. Δεν βλέπω να ξαναγυρίζει σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπω να γυρίζει. Φλερτ, φλερτ. Φλερτ, τώρα με το παιχνίδι και αυτά είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Ναι. Χρόνο για φλερτ. Ναι, αλλά πρέπει να γίνεται χαμός τώρα με το παιχνίδι. Εντάξει. Πρέπει το κινητό να πάει συνέχεια τώρα. Στο Facebook, πανικός. Ναι. Προτάσεις γάμου. Ναι, αρκετές. Ναι. Πού θα κάνεις? Ναι, θέλω να σε παντρευτώ με πολλά ο. Υπάρχουν διάφορα σχόλια. Σοβαρή πρόταση γάμου σου έχει γίνει ποτέ? Σοβαρή. Πού να προλάβεις να δεκαετία. Για δαχτυλίδι, όχι ακόμα. Ναι. Είμαι πολύ μικρή. Κάτι τραγούδια λες. Λέω, βέβαια. Αφήνωσα μας ένα ωραίο ελληνικό ραπισιάρι. Κάτι που να σου έρχεται τώρα. Έτσι, γιατί είναι και νύχτα, είναι και ο κόσμος. Έλληνες μας ακούνε, δεν μας ακούνε. Να σας πω ελληνικό λαϊκό. Ναι. Ό,τι σου βγαίνει. Ό,τι σου βγαίνει μέσα την καρδιά σου. Ωραία. Δυο φιλιά σου και ένα χάδι, ένα πικράμενο βράδυ, μου ταράξαν της ψυχής μου τη γαλήνη. Παραδόθηκα σε σένα, δεν λογαριάσα κανέναν, κι είπα τώρα ό,τι θέλει ας γίνει. Συ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Το ένα θεραπευτικά και ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Συγχαρητήρια, πάρα πολύ ωραία. Είναι φοβερό τραγούδι, μου αρέσουν τρομερά οι στίχοι. Ειδικά με βολεύει αυτό το «Ό,τι θέλει ας γίνει». Ό,τι θέλει ας γίνει. Ναι, ναι. Αυτά της Βανδύ τώρα, τα κόλπα που έχει μάθει χρόνια στις πίστες, πώς θα κουνάει το ποπάκι της και πώς θα κάθεται και πώς θα ανεβοκατεβαίνει κτλ. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να στα μεταδίδει. Ναι, κατάλαβες, δηλαδή νιώθω, ας πούμε, λίγο ένοχος το... νιώθω, ας πούμε. Είναι ναι. Το performance. Η κυρία Βανδύ κάνει performance, κάνει show πάνω στη σκηνή. Την έχω την απίστευτη. Κυρία Βανδύ, τι λες? Ντρέπομαι, πώς να την πω. Δηλαδή, θέλεις να τη ρωτήσεις κάτι και λες, κυρία Βανδύ, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί υπάρχει σεβασμός, όχι σαν και εσένα. Κύριε Βαγγέλη, κύριε Περί, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Αλήθεια, ασχολούνται οι coach μαζί σας? Δεν ξέρω για τους άλλους coach που κάνουν με τα παιδιά από την ομάδα τους, αλλά οι... Όχι. Εντάξει, σωστό. Αλλά είπε ουσιαστικά ότι υπάρχει μια διαφορία. Όχι, δεν ξέρω. Δεν βρίσκομαι εξής πρόβες από όλα τα παιδιά. Αλλά εκ του αποτελέσματος. Ναι, βλέπω ότι η δικιά μας ομάδα είναι καλύτερη. Λοιπόν, Κατερίνα μου, πραγματικά
είσαι υπέροχη. Και πέρα από το ότι βλέπετε μια ομορφιά, ναι, όχι μια, δυο, τρεις, δεν ξέρω. Είναι η ενέργεια αυτό που βγάζει η Κατερίνα. Το εννοεί, το δίνει στον κόσμο. Γουστάρει που ροκάρει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ, Κατερίνα. Το σαρτσάκι είναι συντηρητικό πια. Ναι. Έλα, πες τα. Έτσι, πες τα. Μα τόσο πολύ σοκαρίστηκε ο κόσμος με ένα τζιν σορτσάκι. Ναι. Δεν έχουν ξαναδεί. Πάμε να σπάσουμε τις συμβάσεις. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω γιατί βγήκε σαν καλόγρευση. Για ποιο λόγο. Πολύ σεμνό, ε. Ναι, γιατί... Συντημένη εδώ μέχρι πάνω. Απελπισία δηλαδή. Ναι, και επίσης τώρα με τη ζέστη να με μπορεί να πειράξει αυτό το πράγμα. Έχει ζέστη πολύ. Σε ζηλεύουν κιόλα, εγώ φαντάζομαι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία. Δυσκολεύομαι λίγο γιατί έτσι και μια κολλητή που είχα, ας πούμε. Άντε, αλήθεια. Ναι. Σου βγάλε ζυγέ. Α, και γυναίκε. Ναι. Νόμιζα εγώ για. Όχι, γυναίκε. Η κολλητή σου. Ναι. Άμα δεν κάνω. Πολλά. Κάτσε. Και τελείωσε. Τελείωσε. Εντάξει. Άρχισε να μιλάει διαφορετικά. Να μου φέρεται αλλιώ. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Μα το είχε πει και η Μαρία Μπεκατόρου ότι λόγω τη επιτυχία. Ότι έχασε φίλες που δεν το περίμενε. Οι κολλητές όμως. Οι κολλητές αγαπάνε για αυτό που είσαι και οι κολλητές μετά από όλα θέλουν να σε φάνε. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Και πώς θα έβγαλε, σου έβγαλε αυτή την εκνευρισμό. Δεν ήταν ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή, να και τώρα που έγινε διάσημο. Τώρα με το παιχνίδι δηλαδή. Ναι, και λέω πλάκα, κάνεις λίγο, πήγα δύο φορές Αθήνα. Τι έγινε. Να και πώς, και τώρα έτσι, και τώρα αλλιώς. Μια ξυνήλα γενικά. Και προσπάθησα να επανακτήσω επαφή, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι λίγο δύσκολο, εντάξει.